Μια σειρά από καυτά ερωτηματικά που φέρνουν και πάλι στο φως τη γύμνια από προσωπικό, τόσο γιατρούς όσο και νοσηλευτέ στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, έρχονται στην επιφάνεια λίγα 24 ώρα μετά από μια ανίποτη τραγωδία που έζησε η περιοχή με το χαμό του άτυχου 17χρονου Μάριου Χουλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την πτώση του από μηχανή σε αυτοσχέδια πίστα μοτοκρός. Το νοσοκομείο μας δεν είχε γιατρούς εκείνη τη στιγμή και ο αναπληρωτής υποδικητής του νοσοκομείου Ενημέρωσε ε, δια τηλεφώνου ε, γιατρού που ήταν στα σπίτια του. Οι οποίοι έταξαν αμέσω ε, έκαναν το χειρουργείο που έπρεπε εκεί πέρα. Τη στιγμή του δυστυχήματο, πριν από λίγε ημέρε, στο νοσοκομείο λόγω ελήψεων δεν εφημέρευε ούτε χειρουργό ούτε ανισθησιολόγο. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, που ακόμη και τα δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμα. Το γεγονό ότι στο νοσοκομείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά ενημερώθηκαν και έσπευσαν εθελοντικά γιατροί και νοσηλευτέ εκτό βάρδια, ακόμη και γιατροί που ζουν στην περιοχή αλλά εργάζονται σε άλλο νοσοκομείο, ήταν το στοιχείο που έδειξε την ευσυνειδησία προσωπικά των γιατρών και των νοσηλευτών, όχι όμως και την ίδια ευαισθησία της πολιτείας, που επί της ουσίας για μία ακόμη μέρα είχε αφήσει χωρίς μέρημνα χιλιάδες πολίτες ενδυνάμει θύματα οποιοδήποτε ατυχήματος. Δεν θέλουμε που δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε το περιστατικό, όμως δεν πάβει να προστίθεται στα τόσα περιστατικά τα οποία έχουν προκύψει στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, και αποδεικνύεται η οι παθογένειε οι οποίε υπάρχουν. Η Εθελόνη την στον Νικόλαο. Ναι. Είναι η διευθύντρια στον νοσοκομείο του Νικόλαο. Και και δεν την βρέθηκε τυχαία. Ε, το ΕΚΑΒ μα ειδοποίησε ότι πάει να φέρει ένα βαρύ περιστατικό και ειδοποιήθηκαν και ήταν με, με τη αφήξη ήταν εδώ. Ουσιαστικά Ίσως το, προσ... μην ήταν μην. εδώ, δεν ήταν ότι ψάχνουμε να βρούμε. Right. Του είχαν βρει εκ των προτέρων. Yeah. Εκφράζοντα τη θλίψη του για την κατάληξη που είχε το συγκεκριμένο περιστατικό με τον άτυχο 17χρονο παρά την αμεσότητα με την οποία αντέδρασαν εθελοντικά γιατροί και νοσηλευτέ, ο πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου, σε απόλυτο τόνο, αναφέρθηκε στην ανάγκη στελέχωση και του κινδύνου που ελοχεύουν ανα πάσα στιγμή. Καθώ το ότι ήταν στα σπίτια του οι γιατροί και οι νοσηλευτέ που δεν εργάζονταν και έσπευσαν για το περιστατικό, δεν είναι αυτονόητο ότι θα συμβαίνει κάθε φορά και πάντω από πουθενά δεν προκύπτει η ασφάλεια ότι εν μέσω τέτοιων ελήψεων, κάποια στιγμή μπορεί ένα αντίστοιχο περιστατικό να μην επιτευχθεί καν αντιμετωπιστεί. Όταν βρισκόμαστε σε ημέρα αδειών ή ή ημέρα Ρεπό... Και τα λοιπά, μπορούμε να βρισκόμαστε όπου θέλουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε σε απόσταση 10 λεπτών από το νοσοκομείο. Κινητοποιήθηκαμε όμω άμεσα ω νοσοκομείο, ενημερώσαμε ανθρώπου και πήραμε τηλέφωνα όπω και η διοίκηση, ώστε να μπορέσουν όσοι είναι πιο κοντά να έρθουν άμεσα και αυτό και έγινε. Ο σύλλογο εργαζομένων έκανε λόγο για την άμεση ανάγκη πλήρου τελέχωση του νοσοκομείου με τι βασικέ ειδικότητε όπω αναισθησιολόγου, παθολόγου, ακτινολόγου, χειρουργού παιδιάτρου, ώστε να μπορούν να καλύπτονται όλε οι μέρε του μήνα. Τόσο καιρό το νοσοκομείο μα λειτουργεί με έναν αναισθησιολόγο, έναν ακτινολόγο, έναν παθολόγο. Ω πότε κάποιο γιατρό θα αντέχει να καλύπτει 365 μέρε το χρόνο, μην έχοντα προσωπική ζωή, όπω π.χ. η ανεσυσιολόγο μα κυρία Ψαρομιχαλάκη, που από πέρυσι το Φεβρουάριο καλύπτει μόνη τη τόσα χειρουργία όσο και οποιοδήποτε επίγον του νοσοκομείου. Εδώ και 1,5 χρόνο τα φωνάζουμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει καν να πάρουν άδεια. Πόσο θα αντέξουν. Ο Σύλλογο Εργαζομένων έκανε λόγο για την άμεση ανάγκη πλήρου στελέχωση του νοσοκομείου με τι βασικέ ειδικότητε όπω αναισθησιολόγου, παθολόγου, ακτινολόγου, χειρουργού, παιδιάτρου, ώστε να μπορούν να καλύπτονται όλε οι μέρε του μήνα.